Κόλλησέ με. Λίζα! Αυτό εδώ τι είναι? Εμένα ρωτάς? Το δακτυλίδι. Το ποιο? Κάποιος πήρε το δακτυλίδι. Όχι ρε φίλε, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα δακτυλίδι που ανήκει στην κυρία Ορφανού και βρέθηκε στην τσέπη του μπουφάν σου. Και εγώ τι σχέση έχω με αυτό? Καλά σοβαρά το λες τώρα, ποιος το έκλεψε? Δεν ξέρω μωρό μου, τώρα πάει μέσα ο πατέρα σου. Τους πιάσανε. Όταν σε κοιτώ στα ματιά, πας άλλη διάσταση. Κι όλα μοιάζουν πως ταιριάζουν στη δική μου διαθέση. Την καρδιά σου τη φόβασε και της αντιστέκεσαι. Με κομμένη την άνοιξα στη φωτιά μου και καίγεσαι. Έλα, έλα πιο κοντά σε μένα. Στην αστυνομία και αν δεν έχετε φάκελο, θα σας αφήσω να φύγετε γιατί είναι κρίμα. Τι φάκελος να υπάρχει, κύριε Ορφανέ? Εγώ δουλεύω, έχω ανθοπολείο. Την οικογένειά μου την ξέρει όλο το Μπουρνάζι. Τι είμαι, κανένα κλεφτρόνι? Να κατηγορήσουν εμένα που δεν είμαι δουλευταράς, αλλά για το Σπύρο! Τι γίνεται εδώ? Πες στον πατέρα σου ότι δεν μπορεί να έχω κλέψει. Γνωρίζεστε. Εντάξει, κύριε Ορφανέ, καλέστε την αστυνομία. Αφού η Λίζα δεν μπορεί να μιλήσει. Μπαμπά, άφησέ τους. Σε ευχαριστώ. Ακόμα εδώ είστε? Ή μήπως θέλεις να αναπτύξεις τις θεωρίες σου πάλι? Άκου, κύριε Ορφανέ. Κόφτω, ρε Κώστα. Κόφτω. Ο άνθρωπος έχει δίκιο. Εδώ ήρθαμε να δουλέψουμε για 200 ευρώ. Γιατί να μην κλέψουμε ένα δαχτυλίδι που κοστίζει τα μεροκάματα ενός χρόνου? Σέβομαι το Σπύρο και την κόρη σας. Αλλιώς θα σου απαντούσα κατάλληλα. Ξέρω την απάντηση είναι άραια. Εμείς οι δύο γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ, κύριε Ορφανέ. Μην πεις κουβέντα. Θα φύγουμε από εδώ ήρεμα. Εντάξει. Άσε με, ρε Σπύρο. Άσε με να του ταχώσω. Τσιμουδιά είπα. Πάμε να αλλάξουμε. Θα μου πει εμένα ότι ζηλεύω και ότι μισώ τους πλούσιους. Γραμμένος τους έχω, ρε. Σου είναι ένα μεσά μας. Ρε, μας πιάσανε να βγουν μαζί της γυναίκας του. Είσαι τρελός, κλέφτες μας βγάλανε. Σπυρό, επειδή ήταν ο ορφανός ο πατέρας της Λίζας, γι' αυτό δεν ήθελες να μιλήσεις. Ρε, αν μας πηγαίνα στην αστυνομία, ξέρεις, θα μας κάνανε. Καλά έκανες, γιατί... Τι τα πιστεύανε, εμάς ή εκείνους? Με τα πινελίκια που θα του έριχνα, όχι, δεν θα σε ξανά βλέπε ποτέ, ούτε υπήρχε περίπτωση να το ξανασκεφτεί. Όπα, ρε μεγάλε, όπα. Ένα πράγμα σου λέω. Με τους πλούσιους μη σκύβεις το κεφάλι. Με είδες εμένα να σκύβω το κεφάλι. Όσο τους κοιτάς στα μάτια. Με είδες εμένα εκεί μέσα να σκύβω το κεφάλι. Πες μου, στα μάτια, τόσο περισσότερο σε σέβονται. Το καταλαβαίνεις? Τα μπουκά εκεί μέσα. Έλα, ρε Σπύρο, αφού σε έχω γεννήσει, ρε, αφού σε έχω γεννήσει. Σου ρίξα αυτό το χαστούκι με το παρακαλώ οι άλλοι και τρελάθηκες. Αλλιώς το τσαμπουκά θα τον άρχισες εσύ. Ωραία, το βρήκες. Αυτό είναι. Μπράβο. Έτσι θα στείλω. Μη γελάς, γαμώτο, μη γελάς. Τι γκαντεμιά είναι αυτή, ρε γαμώτο μου. Έλα, πάμε να ξαπλώσουμε. Όχι, γιατί κάθε φορά δηλαδή που εμένα μ' αρέσει κάποιος, μου κάνει ένα κλικ τέλος πάντων. Νομίζω ότι μπορεί και να ταιριάζουμε. Γιατί πρέπει κάθε φορά κάτι να στραβώνει, μου λες. Έτσι δεν γίνεται πάντα, ρε εσύ. Έτσι δεν έγινε και με εκείνον τον άλλον. Εκείνος ήταν παντρεμένος. Ναι, αλλά εγώ αυτό πήγα και ερωτεύτηκα όμως. Κι άφραγκος. Καλά και εσύ πια όλα τα προσέχεις. Αναγκαστικά. Αφού είμαι ο ψυχίατρός σου, πριν τη θεραπεία μου λες το ιστορικό πάντα. Δεν μου λες, γιατρέ μου, πού έχεις καταλήξει για την περίπτωσή μου? Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, αλλά δεν θα στα πω απόψε. Δεν μου λες, ρε εσύ, είναι δυνατό να το έχει κάνει ο Σπύρος? Όχι. Και τι μπορεί να έγινε τότε? Δεν ξέρω. Σου πέρασε και σένα το μυαλό ότι μπορεί... Να το έκανε ο Μάνος. Τον έχεις για τόσο τσογλάνη. Δεν ξέρω, εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα ακούω στα αυτιά μου συνέχεια το δούλεμα του αδερφού μου και του Μάνου. Καλά, αυτό σκέφτεσαι τώρα? Σκέψου λίγο για το Σπύρο. Σκέψου πώς θα νιώθει αν είναι αθώος και τον έχουν κατηγορήσει άδικα. Λες να τον πάρω τηλέφωνο?
Αν ήμουν στη θέση σου, εγώ αυτό θα έκανα. Πρέπει να τον πάρεις τηλέφωνο και να τον ρωτήσεις. Τι έγινε? Και τι δηλαδή, να πιστέψω ό,τι μου πει? Τι σου λέει το ένστικτό σου? Να πιστέψω ό,τι μου πει. Τότε κάνε αυτό που σου λέει το ένστικτό σου. Κινητό μου. Χαρτομάντιλο. Δεν έχω. Δεν το σηκώνει. Πάμε να κοιμηθούμε. Δύο. Τα πίνετε στο πόδι και φεύγουμε. Κλείνω. Ρε, βάλε δύο. Τι έγινε ρε παιδιά, παίζει κανένα πρόβλημα? Σε παρακαλώ, βάλε δύο ποτά. Ήτα. Ήτα με γράμματα κεφαλαία. Έτσι πρώτο στη μούρη να το έχεις. Κατάλαβα. Φάγαμε πόρτα, ε. Μας έδειξε καμιά γκόμενα. Άλλα δύο. Εγώ δεν το πια. Τώρα το πεις, ε. Κάνω λαθός. Άλλα δύο. Πω, κόβουμε φλέβες απόψε. Η δουλειά του είναι να βάζει ποτά, όχι να μιλάει. Ας τον άνθρωπο, δουλεύει. Ρε, φαγαίτα σήμερα. Τη μεγαλύτερη ήττα της ζωής μου. Ξέρεις πώς είδες, έχει φάει η ανθρωπότητα από τους πλούσιους. Δεν παρατάς και εσύ με τις φιλοσοφίες. Εκεί ποντάρουν οι πλούσιοι. Στο και ο καθένας κοιτάει το τομάρι του. Μπορείς να πίνεις και να μην μιλάς. Θα μου δώσεις κανένα βιβλίο να διαβάσω. Γιατί? Για να μορφωθώ. Γιατί δεν σας μορφώνω στη γεωπονική? Έχω ξεχάσει που είναι. Ας το καλύτερα μην πεις τον πελά σου. Σωστά. Και δηλαδή τι έπρεπε να κάνω εγώ? Να τον αρπάξω στην αγκαλιά μου μπροστά στον πατέρα μου και να του πω έρωτα της ζωής μου, σε πιστεύω? Εσύ αυτό θα έκανες? Νιστάζω. Ρε, λες να βλέπει ότι είμαι εγώ και γι' αυτό να μην το σηκώνει? Μπορεί να κοιμάται. Μπορεί να κοιμάται μετά από όλα αυτά. Αν κοιμάται, είναι γαϊδούρη και ανέστητος. Χάλια είσαι. Χάλια. Φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Τίποτα. Άφησε τους. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ξέρεις τι ώρα είναι? Όχι. Πρέπει να μέθεις εχθές το βράδυ. Μυρίζει όλος. Ηρέμησε εσύ. Άντρας είναι, θα μεθύσει καμιά φορά.
Ο Σπύρος όπως δεν τα κάνει αυτά. Είπα, άντρας είναι. Και θα πιει και θα μεθύσει και θα ερωτευτεί. Αν δεν έκανε όλα αυτά, τότε θα ανησυχούσα. Μα κοιμήθηκε στο καναπέ, δεν βλέπεις. Εγώ δεν ήσουν μικρή και μου έκανες τις τρέλες σου. Ένα βράδυ είχα κοιμηθεί στα σκαλοπάτια σου. Στα σκαλοπάτια σου. Θα το ξυπνήσεις. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Για να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Τι να κάνω τώρα, να το ξυπνήσω. Να αφήσεις το παιδί να κοιμηθεί. Και τις παραγγελίες. Θα τις πάω εγώ. Τουλάχιστον αξίζει το κορίτσι. Χαλάλη της. Ποιο κορίτσι, μωρέ. Ξέρεις τίποτα και δεν μου το λες. Τότε γιατί μέθησε. Απ' τη στενοχώρια του για τη σημεία που πάθαμε. Αυτό το μεθύσι είναι από έρωτα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Όλα τα ξέρεις εσύ. Όλα τα ξέρω, βέβαια. Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα από όλους να φτιάχνεις καφέ. Πάμε να μου φτιάξει ένα καφέ για στο παιδί να κοιμηθεί. Δεσποινής Λίζα. Δεσποινής Λίζα. Δεσποινής Λίζα. Ο κύριος ορφανός μου είπε να σας ξυπνήσω. Τι ώρα είναι? 11. Μου είπε ο πατέρα της να τις ξυπνήσω. Καλά πήγαινε, θα την ξυπνήσω εγώ. Λίζα. Μάζε. Λιζάκι. Παράταμε τώρα. Έλα ρε ούφο, ξύπνα. Σε θέλει ο πατέρας σου. Γι' αυτό δεν ξυπνάω. Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Φόρεση, έβλεπα τώρα ένα όνειρο. Ήμουνα, λέει, σε ένα νησί. Βασίλισσα. Πω, ψωνάρε και στον ύπνο σου είσαι, ε. Έλα, σταμάτα τώρα να ακούσεις. Κι ήμουνα, λοιπόν, βασίλισσα σε αυτό το νησί, που ήταν γεμάτο, φοίνικες εκεί, ακρογιαλιές ήταν. Τώρα βέβαια τι βασίλισσα ήμουνα, δεν κατάλαβα, γιατί ήμουνα μόνη μου στο νησί, δεν είχε άλλους ανθρώπους. Θα ήμουνα φαίνεται βασίλισσα χωρίς υπηκόους. Όπως είσαι και τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Και ξαφνικά έρχεται ένα πειρατικό πλοίο και κατεβαίνει από μέσα ένας πειρατής. Πολύ ωραίος. Ο Σπύρος. Του μοιάζε λίγο. Δηλαδή ήταν και δεν ήταν. Καλά, άσε το παραμύθι. Ο Σπύρος ήταν πειρατής. Σάρπαξε και εσύ παρά τη θέλησή σου παραδόθηκες. Σωστά. Μπήκες στο όνειρό μου. Όχι, κοριτσάκι μου. Ξέρω με τι παραμυθιάζεσαι. Άντε τώρα πήγαινε να ακούσει τον μπαμπά σου. Τι έγινε, αδελφούλη. Καλημέρα. Ρίγο εγώ, δεν μου κάνεις ένα καφεδάκι? Τάφια με θες. Λίγο. Και φάγαμε και πόρτα. Τι? Για να σε βλέπω έτσι, τα μου μυρίζεται. Τι έγινε, σε δύο ξεκλειδάτη. Δεν πάει να κάνεις καλύτερο το καφεδάκι. Έλα βρε, μην τρέπεσαι. Στην οικογένεια θα μην ήταν. Για πες. Έλα ρε, εσύ πήγε να μου κάνεις ένα καφέ τώρα, σε παρακαλώ. Επίσης λένε, δηλαδή εδώ, το περιοδικό το γράφει, ότι οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι αυτές που προκαλούν την κύρανση. Μήπως ξέρεις γιατί τις αποκαλούν ελεύθερες? Τώρα τι να σου πω, άλλος λέει το ένα, άλλος λέει το άλλο. Το έχω προσέξει. Οι άνθρωποι δεν συμφωνούν σε τίποτα. Καφέ. Μάλιστα, κυρία. Μέρα. Καλημέρα. Αν έλεγες ολόκληρη τη λέξη, θα σου ήμουν υποχρεωμένη. Μάλιστα. Τώρα είμαι έτοιμη να απολογηθώ. Δεν θέλω να απολογηθείς. Εξηγήσεις θέλω. Ναι. Γνωριστήκαμε μέσω Αγγελίας. Αγγελίας! Ναι, μαμά. Η Αγγελία έγραφε «Όμορφος νεαρός δυτικών προαστίων, κλέφτης κοσμημάτων, ζητάει να γνωρίσει νεαρή για να συνάψει δεσμό μαζί της». Μήπως έχεις καμιά καλύτερη εξήγηση? Τώρα που θα έρθει ο καφές μου και θα κυκλοφορήσει καφέινη στο αίμα μου, θα είμαι πιο έξυπνη. Πού γνώρισες αυτούς τους νεαρούς? Στο Μπουρνάζι. Πού είναι αυτό, Μίλτο? Πόσο καιρό έχεις που τους ξέρεις? Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει με τη Λένα σε ένα κλαμπ. Ο Σπύρος τραγούδαγε, μετά έχισε κατά λάθος το ποτό του πάνω στο φόρεμά μου και μετά ο Μάνος του την είπε. Τι έκανε ο Μάνος? Του την είπε. Μη με ρωτήσεις τι σημαίνει αυτό.
του τη βγήκε. Από πού? Του είπε τέλος πάντων ότι για να αγοράσεις τέτοιο φουστάνι στη Λίζα πρέπει να δουλεύεις τουλάχιστον ένα μήνα. Και ο Σπύρος του απάντησε: εμείς εδώ κάτω, όταν κάνουμε τη ζημιά, την πληρώνουμε. Και την άλλη μέρα μου έστειλε ένα φουστάνι ολοκένουργιο, ολόιδιο, που πρέπει να το πλήρωσε πάνω από 500 ευρώ. Ο νεαρός. Έτσι πιστεύω, γιατί τον πατέρα του τον γνώρισα. Τώρα, αν αρχίσω κι εγώ να ειρωνεύομαι, δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Γιατί μπορώ να το κάνω και καλύτερα και με πολλούς τρόπους. Κατάλαβες? Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ του έστειλα το φόρεμα πίσω και μετά αυτός μου το ξανάστειλε μαζί με ένα σημείωμα που έγραφε: θέλω να το κρατήσεις, έχει ραφτεί για σένα αυτό το φόρεμα. Θέλω να το φοράς εσύ και μόνο εσύ. Αχ, τι ρομαντικό. Θα μου πεις ή θα με σκάσεις? Κουλουράκι. Καλά, δεν σου ξαναλέω τίποτα. Ούτε για το Θάνο, ούτε για κανέναν. Υπάρχει κι άλλος? Προς το παρόν όχι, αλλά μόλις γίνω διάσημη μπορεί και να τον χωρίσω. Τόσο πολύ τον αγαπάς, α? Τον αγαπάω, αλλά με πρίζει. Δεν ξέρω για σένα, εργό εγώ. Αλλά οι πλούσιοι δεν είναι για μας. Γιατί? Τι παραπάνω έχουμε? Μόνο λεφτά. Λίγο είναι. Κοίτα, τα λεφτά είναι μια ευκαιρία. Σου παρουσιάζεται, τσακ, την αρπάζεις. Έτσι έγινε και με τον πατέρα του Θάνου. Ενώ για να γίνεις καλλιτέχνης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, χρειάζεσαι ταλέντο. Και για να αρπάξεις την ευκαιρία, χρειάζεσαι ταλέντο. Σωστό. Θα μου πεις τι έγινε? Και τότε πώς βρέθηκε στο μπουφάν του? Κάποιος το έβαλε. Γιατί? Υπάρχει κανένας εδώ μέσα που να τον μισεί? Ο Μάνος δεν τον χωνεύει. Α, μάλιστα. Ναι, γιατί τον είπε ο Σπύρος Φλωρούμπα και Χλιδάγκουρα και ο Μάνος τα πήρε στο κρανίο. Και επειδή είναι κότα. Ποιος είναι κότα? Ο Μάνος. Ο Μάνος είναι κότα. Τι λέει, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Άσε, αγάπη μου, καταλαβαίνω εγώ. Ο Μάνος πάντως είναι εξαιρετικό παιδί. Και δεν θυμάμαι να έχουν χωρίσει οι γονείς του. Την άλλη εβδομάδα φεύγεις για τον Μπράιτον. Γιατί? Τι γιατί? Δεν πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου? Εντάξει, δεν υπάρχει και βιασύνη. Είπα, φεύγεις για τον Μπράιτον. Κι εγώ σου λέω ότι ο Σπύρος δεν έκλεψε το δαχτυλίδι. Αυτός και ο φίλος του έχουν κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Μας μισούν. Ο Σπύρος. Αυτός και ο φίλος του μας μισούν. Μισούν ό,τι αντιπροσωπεύουμε, κατάλαβες? Γι' αυτό δεν θέλω να έχεις καμία σχέση μαζί τους. Δεν έχω ανακατευτεί ποτέ στα αισθηματικά σου, αλλά τώρα σε προειδοποιώ. Αν έχεις οποιαδήποτε σχέση μαζί τους, θα λάβω μέτρα, κατάλαβες? Ναι, μπαμπά. Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, η κοπέλα θα πρέπει να τα ψηλόπαιξε. Ξέρεις τι με χαλάει περισσότερο, ρε εγώ? Όποτε βρίσκω μία που να μ' αρέσει, πάντα κάτι γίνεται και χαλάει. Ναι, αλλά μεταξύ μας δεν το παλεύεις και εσύ σωστά. Και την προηγούμενη φορά με τη Στέλλα σου έλεγα: πάρτε ένα τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο. Τίποτα, εσύ στον κόσμο σου. Ειδού τα αποτελέσματα. Πάω στη δουλειά. Σε αυτό το χάλι? Δείτε τι έχω. Ψυχολογικά εννοώ, παιδί μου. Εδώ πέρα έχει χάσει ολόκληρο μάτς. Βέβαια, στην παράταση δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε να δεις εσύ τι θα κάνεις με το Θανούλη σου και άσε με εμένα. Α, μην ανησυχείς. Εγώ το Θανούλη μου τον έχω δρομολογήσει. Τρέχει και δεν φτάνει. Μου μοστράρει σκάφος και καπετάνιους. Εξαφανίζομαι εγώ. Κλειστό το κινητό. Κατάλαβες? Άντε καλή βουλίτσα. Καλά, δεν έχεις βαρεθεί? Όλη μέρα κάνεις σχέδια με το τι θα κάνεις για το Θάνο. Όχι, όχι, εγώ και ραντεβού με ένα παράγοντα. Τι είναι αυτό? Αυτοί που φτιάχνουν τη στάρ, παιδί μου, τηλεπαρουσιάστριες, ηθοποιούς. Πρόσεξε, μη σε κοροϊδέψει κανείς. Για χαζή με έχεις? Όχι, βέβαια. Για ψωνάρα. Ρίξε μια βουτιά. Πα, δεν έχω κέφι. Έχεις κλειστό το κινητό? Ναι. Τι θέλεις? Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο. Αν βγάλει αναπάντητες από το Σπύρο, σβήστες. Είσαι σίγουρη? Ναι. Γι' αυτό το έχω κλειστό από το πρωί, δεν θέλω να δω αν με πήρε. Δεν απαντάει ούτε ο δικός μου. Γιατί θα τον ξαναδείς? Δεν κατάλαβα. Επειδή έβγαλε διάταγμα ο πατέρας σου, δεν θα τον ξαναδώ κι εγώ? Τώρα τι πας να μου κάνεις? Τα διατάγματα του ορφανού αφορούν την κόρη του. Εμένα όχι. Ναι, αλλά εγώ... Εσύ αποφάσισες να μην τον ξαναδείς. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά τι, θα σας βλέπω να βγαίνετε με τον Κώστα και θα είμαι καλά? Μην ανησυχείς, δεν θα σου λέω τίποτα. Θα τσακωθούμε, φιλενάδα. Λίζα, εσύ σε μια εβδομάδα θα πας στο Μπράιτον. Εγώ θα μείνω εδώ. Σιγά μην πάω. Δεν κατάλαβα. Αυτό που άκουσες. Ας τον πατέρα μου να λέει ό,τι θέλει. Και τι θα κάνεις? Θα έρθω να μείνω στο σπίτι σου. Και ο πατέρας σου θα νομίζει ότι είσαι στον Μπράιτον? Καλά, άμα το καταλάβει,
θα κάνει, θα με αποκληρώσει. Γεια. Καλώς τη. Πού είναι ο πατέρας? Έχει πάει τις παραγγελίες. Καλά, γιατί δεν με ξυπνήσατε? Μα ο πατέρας σου είπε να κοιμηθείς. Και εσύ τον άφησες, αφού ξέρεις, ζαλίζεται όταν οδηγάει. Ξέρεις τώρα τι ξεροκέφαλος είναι. Να τον πάρεις τηλέφωνο να γυρίσει τώρα πίσω. Άστον τώρα, αφού πήγε, πήγε. Μπορείς να μου πεις εσύ τι έπαθες? Εγώ. Εσύ. Τι έχω? Κάτι έπαθες. Είχα βγει με τον Κώστα και ήπιαμε παραπάνω. Για να βγεις με τον Κώστα και να πιείς λίγο παραπάνω, πάνω να πει ότι κάτι είχες. Και ο πατέρας σου λέει ότι είναι γυναίκα στη μέση. Πολύ δεν το αναλύουμε το θέμα. Είναι γυναίκα στη μέση. Ό,τι και να είναι στη μέση, τελείωσε. Είναι το κορίτσι που έφερε το φουστάνι? Πες μου, μάνα σου είμαι! Έλα ρε μαμά! Σου είπα, τελείωσε! Δεν φτάνει αυτό. Πάω μέσα. Στο καλό. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις θύμες του. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι τα παιδιά μας είναι αγαπημένα. Δόξα σου ο Θεός. Ξέρεις ότι υπάρχουν αδέρφια που δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους. Είπαμε, δόξα σου ο Θεός. Δεν μου λες? Σου είπε τίποτα? Ο Σπύρος? Ναι. Να, ό,τι και αν ήταν, λέει, τελείωσε. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι χωρίσανε. Χωρίσανε. Ακόμα δεν πρόλαβε να τη γνωρίσει. Γιατί να χωρίσουνε? Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Τα σημερινά ζευγάρια χωρίζουν για ψιλοπίδημα. Οι γυναίκες φταίνε. Έχουνε πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ. Ναι. Έλα, κοιμάσαι. Όχι εσύ. Όχι βέβαια, αφού σου μιλάω, κοιμάμαι. Έχεις τίποτα? Τώρα αυτό γιατί μου το λες, για να με κάνεις χειρότερα? Γιατί δεν μιλάς? Τι να σου πω. Πες μου, μίλησες με το δικό σου? Με τον Κώστα, ναι. Και τι σου είπε? Τι να μου πει, μεθύσανε χθες. Μεθύσανε. Και μετά? Τι μετά, έλα από εδώ να σου πω. You make my heart sing. You make everything. You make my heart sing. You make everything moving. One thing, I think I love you. I'll know for sure. Come on, pull me tight. Τι σου είπε για μένα? Εντάξει, μωρέ. Τι εντάξει?
εντάξει! Φαίνεται δεν κολλάει το πράγμα. Έτσι σου είπε. Ναι. Ποιος το είπε τώρα αυτό, συγγνώμη, ο Σπύρος ή ο Κώστας? Ο Κώστας. Και ο Σπύρος? Δεν μου είπε τίποτα για τον Σπύρο. Χθες που πίνανε, παιδί μου, και μεθύσανε, τι του έλεγε ο Σπύρος? Δεν του είπε τίποτα, έπινε μόνο ο άνθρωπος. Έπινε μόνο το μανάρι μου. Και γιατί σου είπε ότι δεν κολλάει το πράγμα? Κοίτα, ο Κώστας το φιλοσόφησε το πράγμα. Δηλαδή? Να μου είπε, άλλη κουλτούρα εσείς εκεί πάνω, άλλη εμείς εδώ κάτω. Τα έχει πάρει κιόλας που τους είπαμε και κλέφτες. Μα δεν τους είπαμε εμείς. Εντάξει, δεν τους είπαμε εμείς. Και τι δηλαδή, σου είπε να μην ξαναβρεθείτε? Όχι. Γιατί μου είπε ότι η κοινωνική τάξη διαμεσολαβεί την προσωπικότητα του καθένα. Αλλά καμιά φορά η προσωπικότητα του καθένα υπερβαίνει την κοινωνική τάξη. Α, μπράβο! Κατάλαβες τίποτα? Εσύ? Τίποτα. Ούτε κι εγώ. Αλλά αυτό το υπερβαίνει ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάτι μου έκανε αυτό. Και δεν μου λες μήπως σου εξήγησε πώς ακριβώς την υπερβαίνει? Όχι. Πάρ' τον τηλέφωνο να σου εξηγήσει. Δεν θέλω να δείξω ότι δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Το είπα ξάνετη. Και ξέρεις, όταν μου τα έλεγε όλα αυτά, εγώ αυτό που έκανα ήταν να τον κοιτάζω με ορθά ανοιχτά μάτια και να του λέω: ναι, ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Όχι, παιδί μου, θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις πολύ απλά. Αυτό που είπες ότι η κοινωνική τάξη διαμεσολαβεί την προσωπικότητα. Με προσέχεις? Ναι. Ωραία. Και εκείνο το άλλο που είπες, για εξήγησέ μου τα λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Τι διαφορετικές απόψεις? Παιδί μου, αυτό έτσι θα το πεις για να δούμε. Και μετά θα του πεις δώσ' μου παραδείγματα. Και θα σου δώσει αυτός παραδείγματα και έτσι θα καταλάβουμε εμείς, κατάλαβες? Σε πήρε κανένα τηλέφωνο? Δεν ξέρω, όλη τη μέρα το είχα κλειστό το κινητό και μετά που το άνοιξα δεν με πήρε. Δεν μου λες? Τι? Πάμε καμιά βολτίτσα. Τέτοια ώρα? Γιατί τι έχει ώρα? Έχεις καμιά ιδέα? Α. Κατάλαβα. Εντάξει, θέλω να τον δω. Θέλω να του μιλήσω, να του εξηγήσω, να καταλάβει πώς νιώθω. Αν πας εκεί, θα καταλάβει ότι τον έχεις καψουρευτεί. Εντάξει, ας καταλάβει ό,τι θέλει. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλήσω μαζί του, να δω πώς το σκέφτεται κι αυτός. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται να τελειώσει έτσι, ρε εσύ. Πάμε. Δεν μου λες και τα παιχνιδάκια με τα κλειστά τηλέφωνα? Αυτά είναι σαχλαμάρες, ρε. Ναι, αλλά με αυτές τις σαχλαμάρες εσύ καψουρεύεις τα αγοράκια. Ωραία, με αυτόν δεν μου πάει. Εγώ αυτόν θέλω να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον ρωτήσω. Τι? Αν μετά από όλα όσα έγιναν, μ' αγαπάει. Εσύ τον αγαπάς? Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Νιστάζω. Έλα, ντύσου. Το ξέρα πως θα με τραβάσει τα δυτικά προάστια. Δεν μου λες, θες να νοικιάσουμε καμιά γκαρσονιέρα εκεί κοντά για να μένουμε? Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Δεν σε πιστεύω. Το πήρες της μετρητής. I think I love you. Έλα. Έλα. Είσαι πάρα πολύ καλή. Είδες. Αλλά δεν έπρεπε να πάω σε οδείο. Δεν πήγα. Έλα, ποτέ δεν είναι αργά. Πού πας? Μια βόλτα. Και τι, εμένα δεν θα με πάρεις μαζί σου? Πάμε. Είσαι απίστευτη. Μέσα μαύρα μεσάνυχτα με τρέχεις. Έλα, μην γκρινιάζεις τώρα κι εσύ. Καλά, Είμαστε για τρελοκομείο και δύο. Σοβαρότητα. Πάνω από όλα σοβαρότητα. Μουσική. Φώτα. Αμάν, άκου αυτό το κομμάτι, άκου. Σόνιο. Φύγαμε. Καλά, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να βγούμε οι δυο μας? Αφού από τότε που κονόμησες στο Θάνο μας έχεις φτύσει. Έλα μωρέ που σας έχω φτύσει, εσύ να έχεις για τρελοκομείο. Ενώ δεν είσαι, Είμαι, αλλά είμαι και μικρή. Όταν μεγαλώσω, θα οριμάσω. Σαν τα σίκα. Μια βότκα σκέτη. Δύο. Από πότε εσύ πίνεις ζόρικα ποτά? Κάνω κι άλλα πιο ζόρικα. Ναι, αλλά δεν θέλω να τα ακούσω. Καλά, όλοι οι άντρες τελικά το ίδιο πράγμα είστε. Θέλετε η γκόμενα σας να είναι σούπερ στο κρεβάτι, αλλά μην το ακούσετε για την αδερφή σας. Δεν αλλάζουμε θέμα. Καλά. Γεια. Καλέ, η Άτζελα. Η ποια? Η Δημητρίου. Η φίλη μου η Άτζελα. Α. Όταν καψούρα μαζί σου. Ναι, κατάλαβα. Τι έγινε, αυτή που χάθηκε? Στην Αμερική ήταν. Σούργεται. Τι κάνεις, μα καλέ, που χάθηκες εσύ, ούτε ένα τηλέφωνο, τίποτα. Έλα, μην μου κάνεις παράπονα, σε σκεφτόμουν. Ναι, αλλά τηλέφωνο δεν πήρες. Εσύ πήρες. Εγώ τώρα που να το βρω το τηλέφωνο στην Αμερική. Αν έπαιρες τηλέφωνο σπίτι μου, θα στο δίνανε δική μου. Σωστό. Να σου πω, ο αδερφός έχει μορφύνει κι άλλο. Έχει, έχει. Ευχαριστώ. Είδες βρε τι έχασες που έχεις στην Αμερική. Ναι, κάποτε μας το έπαιζε δύσκολος. Δύσκολος. Ίσα-ίσα, απλά δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα.
Τη μηχανή την πήρες. Τη μάμα ήθελες να πάρεις μηχανή. Ναι. Άρα θα μου πας μια βόλτα. Μου χρωστάς μια βόλτα. Ναι. Ναι. Πότε. Τώρα θα σου πάει, ε. Δεν έχεις πρόβλημα, τι έχεις να κάνεις. Να μην πιούμε καλύτερα το ποτό μας. Θα λιώσει ο πάγος και θα γίνει ξενέρωτο. Όχι, θα το πιω εγώ, μην ανησυχείς. Τι με κοιτάς, παιδί μου, θα πας στην Άντζελα μια βόλτα που έχει γίνει μια κουκλάρα. Που πάντα δηλαδή ήταν μια κουκλάρα. Ναι, αυτός αν έχει πρόβλημα η παρέα σου. Όχι, είμαι κάτι φίλος είμαι. Κάθισε πάνω στον μπουφάν μου. Ορίστε. Πάμε. Πάμε. Θυμάσαι εδώ. Τι. Ήταν το πρώτο μας ραντεβού. Ναι. Τότε που προσπαθούσα να σε φιλήσω και δεν μ' άφηνες, ε. Τόσο μυαλό είχα τότε. Ήταν η πρώτη μου φορά και φοβόμουν. Έλα, έτρεμα από το φόβο μου. Σιγά. Καλά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να σε αφήσω έγκυο. Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτό το ξέρω. Έχεις κάποια κοπέλα, ε. Δεν ξέρω. Τι θα πει αυτό. Το ότι πριν μερικές μέρες ξεκίνησε κάτι, αλλά... μάλλον χθες χάλασε. Από σένα ή από εκείνη. Και από τους δύο. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ θα ήθελα να μείνουμε φίλοι. Λες αλήθεια. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έλα ρε φιλενάδα, σιγά. Ωραία, και για να μείνουμε φίλοι... πρέπει να φύγουμε. Γιατί είναι ερημιά, είναι νύχτα και... αρχίζω να φοβάμαι. Ναι, να φοβάσαι. Είμαι επιρρεπής. Μπορεί να σου ρηχτώ. Κι είσαι και μες στην καψούρα. Αυτό τώρα γιατί το είπες. Γιατί σου φαίνεται... πόσο σου φαίνεται. Τι να κάνω αφού την έχω. Όταν είσαι μακριά μου, ψάχνεις τρόπους να με δεις. Όταν έρχεσαι κοντά μου, ψάχνεις λόγια να μου πεις. Την καρδιά σου τη φόβασαι και τις αντιστέχεσαι. Λένα! Λιποθυμάω, Λένα! Δεν το πιστεύω. Όχι, ρε γαμώτο. Τι έγινε? Στο διπλανό αμάξι είναι η Λίζα. Ποια είναι η Λίζα? Κοπέλα που σου λέγα. Α, το Λιζάκι. Για γυρνά, γυρνά από εδώ λίγο. Γυρνά. Τι. Να σου πω. Κότω. Γαμώτο μου. Μπορώ να σου πω δύο λόγια? Ό,τι θες. Σκύψε λίγο μπροστά, μη μας ακούει και το βούρλα που έχεις πίσω σου. Θα σκύψω, αλλά να σου εξηγήσω. Η Άντζελα δεν είναι... είναι... ξέρω πολύ καλά τι είναι η Άντζελα. Μα, με ξέρεις και από πέρσι, ξέρεις τι είμαι. Δεν χρειάζεται, σε βλέπω. Και μάζεψε λίγο τα πόδια σου, εντάξει, τα είδαμε ότι είναι ωραία. Ναι, ρε, Άντζελα, μάζεψε λίγο τα πόδια σου, είναι ωραία. Λίζα, τι κάνεις, τρελάθηκες? Ναι, τρελάθηκα. Με το εμάλι εδώ πέρα που ήρθε και μας το έπαιξε και στη Ματίας. Για μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, έτσι. Ναι, να τη μαζέψω γιατί. Είχε δίκιο ο πατέρας μου. Τι είχε ο Ντάντι? Μην ειρωνεύεσαι τον πατέρα μου, εντάξει. Γιατί άμα ήθελε αυτό, τώρα ήσουν μέσα. Και είχε χάρη προχθές που ήμουν εγώ και σε άφησα να φύγει. Σταμάτα πια. Τι να σταματήσω, μωρέ. Σταμάτα. Αξία του δίνει. Ναι, Λίζα, αξία μου δίνει. Έχει δίκιο η φίλη σου. Αν δεν πες μέσα στο αυτοκινητάκι σου και πήγαινε στον πλούσιο Ντάντι. Πέφτα. Πέφτα, Σπύρο, που ήρθε εδώ η Φραγκάτ να μα την πει κιόλα. Που τα ξέρει όλα. Μην απαντά. Έλα, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, είδε ότι είδε τελείω, εντάξει. Κομπλεξικέ, εκομπλεξικέ. Κάτσε ρε Λίζα, αυτό που κολλάει τώρα. Ξέρω εγώ που κολλάει αυτό τώρα. Καλά. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό? Πες και ένα ευχαριστώ. Τι να σου πω? Ευχαριστώ. Δεν είδες τούρμπος την έκανα. Καλά, αυτή είναι τρελή μαζί σου. Καλά, δεν άκουσες τι μου είπε? Εσύ δεν άκουσες τίποτα. Αν μπορούσες να ακούσεις τι λέει τώρα με τη φίλη της μέσα στο αυτοκίνητο, θα φρίκαρες. Δυνατό ήταν, ε. Καλά, τέτοιο σκηνικό ούτε παραγγελία να το έχεις κάνει.
Έχει βαρύ χέρι. Να το χαίρεσαι. Τον βλάκα, τον αλήτη. Αυτός, παιδί μου, είναι τσόλιν αυτός, δεν είναι άντρας. Χθες μου έλεγε εκεί πέρα διάφορα, μου έλεγε να πάμε στο γήπεδο, ότι με βλέπει και τα χάνει. Μου το παίζει καθώς, δηλαδή, κατάλαβες. Και σήμερα τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Αλλά βέβαια έχει ραντεβού με την κομενίτσα. Εντάξει, μου τα πες. Εντάξει, πειράζει να στα ξαναπώ. Και δεν μου λες, αυτή τσουλάρα δεν φαινότανε. Εντελώς. Εγώ φταίω όμως, εγώ φταίω και κανένας άλλος. Που μου το έπαιξε λίγο διαφορετικός και τσίμπησα εγώ αμέσως. Και έχω τον κακομύρι το Μάνο και δεν του δίνω σημασία, τον κοροϊδεύω. Καλά να πάθω, λοιπόν, καλά να πάθω. Και αυτή τον φίλησε επίτηδες, το πρόσεξες. Ναι, βέβαια, βέβαια, για να τον δω εγώ. Και αυτός κάτι της είπε εκεί πέρα και μπορεί και να της είπε φίλησέ με. Ποιος ξέρει, τέτοιος ξεφτύλας άντρας. Τέτοιο ρεμάλι. Εγώ φεύγω, φεύγω για τον Brighton, στο λέω. Δεν κάθομαι ούτε μία μέρα παραπάνω εδώ πέρα, ούτε μία ώρα. Τι λέω, μωρέ, έπρεπε να έχω φύγει κιόλας. Καλά, θα του τα πω και το δικό μου. Όλο θεωρίες είναι. Μας το παίζουν άνετοι και ωραίοι. Τώρα γιατί μου τα λες αυτά, για να με φτιάξεις κι άλλο. Θες να πάμε στο σπίτι. Τρέμω, ρε. Δεν είδες που πήγα να σου το κάνω στην κολόνα πριν. Ξεφτύλα! Ξεφτύλα, ρε εσύ! Που κατεβήκαμε εκεί κάτω και φάγαμε ήττα. Για τον Ανθοπόλη. Καλά, συγγνώμη τώρα, εσύ δεν έδινε σημασία σε αυτά. Απόψε δίνω γιατί σε πνίγει το δίκιο. Έχω, δεν έχω! Ορίστε! Τι έγινε, αδελφούλη, σε πήρεξε το χαστούκι. ποιον παίρνεις? Τον Κώστα. Α, δεν θα κοιμάται τέτοια ώρα? Θα κοιμάται. Θα βάλω όλα τρία. Αρκετά έπιες. Ακόμα εδώ είσαι. Σταμάτα πρέπει να τη σκέφτεσαι. Στα πόδια σου θα πέσει. Άκουγε με και εμένα που είμαι γυναίκα. Σταμάτα ρε να τη σκέφτεσαι. Στα πόδια σου θα πέσει. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό η Άντζελα. Πρέπει να καψουρεύτηκε πιο πολύ. Άκουσε με. Ναι, αλλά εμένα τέτοια παιχνίδια δεν μ' αρέσουν. Κατάλαβες, δεν μ' αρέσουν. Πάντως για να ρίχνει γαστούκι είναι ζόρικη, Μην ανησυχείς, μικρό. Εγώ δεν μασάω από αυτά. Βάλουμε ένα ποτό. Όχι. Θα πας για ύπνο. Τι όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μπορώ να πιω ένα ποτάκι. Κρέμασμα θέλω. Κρέμασμα! Πώς κάνανε στα Western παλιά? Αυτό που τους κρεμάγανε. Πρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή. Κύριε, κορόιδεψες γυναίκα. Εκτελείς. Ποιος να τους εκτελέσει, αφού αυτοί έχουν την εξουσία. Βέβαια, αυτό να μου πεις. Αυτοί έχουν την εξουσία. Αλλά κανείς τους δεν αξίζει. Κανένας τους. Μόνο ο μπαμπάς μου αξίζει. Όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες και ρεμάλια. Και ένα πράγμα έχουν μόνο στο μυαλό τους. Το πίδημα. Αυτός είναι. Δεν πιστεύω να το σηκώσεις. Καλά τρελή είσαι. Μετά από αυτό που μου έκανε απόψε να του ξαναμιλήσω εγώ. Να σου πω, πάρ' το εσύ, σήκωσε το και πες του ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Καλύτερα να μην το απαντήσουμε. Το κλείσε. Θα ξαναπάρει. Λες, για να δούμε. Τι θες, ρε αγόρι μου, τι θες από τη ζωή μου δηλαδή, δεν φτάνει που με δουλεύεις, με παίρνεις και τηλέφωνο. Τι θέλεις, ρε, τι θέλεις, ρε αλήτη, ρε μάλι, τι θέλεις. Το κλείσε. Το κλείσε, ρε. Έστειλε μήνυμα. Λίζα, συγγνώμη για ό,τι έγινε απόψε. Η Άντζελα είναι μια απλή φίλη. Τίποτα περισσότερο. Απλή φίλη. Με τέτοιο γλωσσόφυλλο. Συγγνώμη, ρε Λένα. Αυτό που είδαμε ήταν γλωσσόφυλλο, δεν ήταν? Καλά πλάκα μας κάνει, στραβές είμαστε. Καλά, μάλλον με περνάει για ηλίθια το αγοράκι, έτσι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, τι θέλει να πιστέψω τώρα? Ότι πήγε μια απλή βόλτα με μια φίλη του και αυτή ξαφνικά τον άρπαξε και άρχισε να τον φυλάει. Όχι, αν στο έλεγε εσένα αυτό ένας άντρας. Θα το πίστευες? Με τίποτα. Και τώρα αρχίζω να αμφιβάλλω και για τα άλλα. Για ποια? Για τα χθεσινά. Ένας άντρας που είναι ψεύτης, είναι ψεύτης παντού. Τι κάνεις εκεί? Το απαντάω. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, θα το απαντήσω. Είσαι ο πιο μεγάλος ψεύτης.
Είσαι πιο μεγάλος ψεύτης που έχω γνωρίσει. Για να δούμε τώρα, θα απαντήσει. Έχεις δίκιο ότι και να πεις. Έχεις δίκιο ότι και αν πεις, αλλά εγώ σε αγαπάω. Μ' αγαπάει, λέει. Καλά, δεν έχει το Θεό του, έτσι. Αν δεν σε έβλεπα με τα μάτια μου, μπορεί να έτρωγα το παραμύθι σου. Αλλά τέτοιο γλωσσόφυλλο δεν έχω δει ούτε σε τσόντες. Μαζί θα είναι πιο δυνατό. Σιγά μην τον φιλήσω. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ο τύπος, έτσι. Επειδή είναι ωραίος και του κάθονται, σου λέει «Πού θα πας, κοριτσάκι μου, εδώ θα έρθεις». Του κάθονται οι κότες, όχι εγώ. Με την όρεξη θα μείνεις. Καληνύχτα, μωράκι μου, θα σε σκέφτομαι. Τι καληνύχτα, δηλαδή. Καλά μιλάμε για μεγάλο γαϊδούρι, έτσι. Δηλαδή έγιναν όλα αυτά και αυτός μπορεί να πέσει για ύπνο. Τι να του γράψω? Να του γράψεις... Ναι. Δεν μου έρχεται. Να του γράψω «Οι ανέστητοι κοιμούνται». Κάτι πιο έξυπνο. Θέλω να του τη σπάσω τώρα. Τι του γράψες? Ότι σίγουρα θα είναι καλή η νύχτα μου και ότι θα με βοηθήσει ο φίλος μου ο Μάνος αυτό. Γιατί το έγραψες αυτό? Βλακία. Ξέρω εγώ. Δεν γυρίζει πίσω τώρα το μήνυμα, ε. Ήθελα να του τη σπάσω.